Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος δέκατο. Πολεμικές επανορθώσεις. Η Ελλάδα έχασε πάνω από 700.000 Έλληνες στην κατοχή, μείωση βάσει διαφορών πληθυσμού μεταξύ 1941 και 1945 ίση με 1.106.922 άτομα, σύμφωνα με το ΕΣΔΟΓΕ. Δηλαδή, η Ελλάδα έχασε το 13,5% του πληθυσμού της, όταν η Σοβιετική Ένωση έχασε το 10% και η Πολωνία το 8% του πληθυσμού τους. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν άμαχους κατοίκους και εκθεμελίωσαν ελληνικές πόλεις και χωριά. Μέχρι σήμερα τα αναγνωρισμένα ολοκαυτώματα στην Ελλάδα είναι 131. Οι Γερμανοί έκαψαν 1.770 χωριά. Κατέστρεψαν 511.000 οικοδομές, εξών 5.000 σχολεία. Δηλαδή, η Ελλάδα έχασε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου το 1/4 περίπου των οικοδομών της και ήταν η χώρα με τις μεγαλύτερες καταστροφές σε οικοδομές μεταξύ όλων των άλλων συμμαχικών χωρών. Ενώ πριν τον πόλεμο δεν υπήρχαν άστεγοι στην Ελλάδα, στην απελευθέρωση οι άστεγοι έφταναν περίπου τους 1.200.000. Αυτός ο χάρτης του 1946 δείχνει με κόκκινες κουκίδες τα 1.770 ελληνικά χωριά, μαρτυρικά χωριά όπως αποκαλούνται, που αποτεφρώθηκαν στην κατοχή. Η έκθεση Κωνσταντίνου Δοξιάδη, του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Ανοικοδομήσεως, αναφέρει ότι «για κάθε απώλεια δικών τους, σε μια μάχη σε ενέδρα των ανταρτών, πυρπολούσαν τα πλησιέστερα χωριά». Μάλιστα, σε μερικά μέρη κοντά στα σύνορα, οι πυρπολήσεις των Γερμανών επεκτάθηκαν στο 90% των χωριών της περιοχής. Η έκθεση Δοξιάδη παρουσιάστηκε στη συνδιάσκεψη στο Παρίσι, όπως και στη διάσκεψη του ΟΗΕ αμέσως μετά την ίδρυσή του. Ακολουθούν στοιχεία του μεγέθους καταστροφής της Ελλάδας, βάσει της επίσημης έκθεσης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων που γράφτηκε το 1946. Κυρίως από καταστροφές που προξένησαν οι Γερμανοί, εγκαταλείποντας την Ελλάδα, το δικό δίκτυο της Ελλάδας στο τέλος του πολέμου ήταν σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο. Όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα, οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι απλά δεν υπήρχαν. Το μεν σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν σχεδόν όλο κατεστραμμένο, τα δε βαγόνια τα είχαν αρπάξει οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί και τα είχαν μεταφέρει στις πατρίδες τους για να ενισχύσουν τα δικά τους. Επίσης, είχαν καταστρέψει το 80% των σιδηροδρομικών σταθμών, το 40% των γεφυρών και το 35% των σειράγων. Σαν να μην ήταν αρκετή η καταστροφή των συγκοινωνιακών δικτύων, οι Γερμανοί αποφάσισαν να συνεχίσουν το έργο τους και στις τηλεπικοινωνίες. Έτσι, κατέστρεψαν όλες τις υπεραστικές γραμμές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων το άρπαξαν για την πατρίδα τους. Αεροδρόμια, εγκαταστάσεις και εργοστάσια καταστράφηκαν εντελώς. Τα αεροπλάνα και τα μηχανήματα διαλύθηκαν ή μεταφέρθηκαν στις χώρες του άξονα. Το 1945 η πολιτική αεροπορία ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ. Φεύγοντας οι Γερμανοί από την Ελλάδα προξένησαν φοβερές καταστροφές στη Διόρυγα και τον Ισθμό της Κορίνθου. Ανατίναξαν τη γέφυρα, τα κομμάτια της οποίας έπεσαν κάτω στον Ισθμό. Έριξαν όσο περισσότερα βαγόνια μπορούσαν στη στενή θαλάσσια λωρίδα. Ανατίναξαν σε διάφορα σημεία τις πλευρές της Διόρυγας για να πέσουν τα χώματα στη θάλασσα και βούλιαξαν καράβια. Τέλος έριξαν και νάρκες πάνω στα χαλάσματα ώστε να μην μπορούν οι Έλληνες να καθαρίσουν το πέρασμα. Τα αποτελέσματα αυτής της κτηνόδους ενέργειας ήταν να αποφραχθεί τελείως ο Ισθμός και να μείνει για πολλά χρόνια κλειστός μέχρι να καθαριστεί και να φτιαχτεί καινούργια γέφυρα. Στον εμπορικό στόλο, από 583 πλοία που είχαμε το 1939, χάθηκαν τα 434. Η χωρητικότητα του εμπορικού στόλου από περίπου 1.930.000 τόνους που ήταν προπολεμικά, έπεσε στους περίπου 530.000 τόνους. Μειώθηκε δηλαδή κατά 73%. Εν περιλήψη, βάσει της έκθεσης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων του 1946, οι Γερμανοί κατέστρεψαν οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τηλεπικοινωνιακό και αεροδευτικό δίκτυο, λιμάνια, πολιτική αεροπορία, την Διόρυγα της Κορίνθου,
74% των φορτηγών και 95% των επιβατικών πλοίων, το 1 τέταρτο των οικοδομών, τα μεταλλεία. Προκάλεσαν μείωση γεωργικής παραγωγής κατά 75%, μικρών και μεγάλων ζώων κατά 80%, δασών κατά 25%. Θερμίδες που έπαιρναν οι Έλληνες προπολεμικά και κατά το έτος 1941-42. Πάνω από 2.500 θερμίδες, το 35% των Ελλήνων προπολεμικά, ουδείς το έτος 1941-42. 1.800 με 2.500 θερμίδες, το 47% των Ελλήνων προπολεμικά, το 4% μεταξύ 1941-42. 1.200 με 1.800 θερμίδες, το 16% προπολεμικά, το 18% το 1941-42. Μεταξύ 600 και 1.200 θερμίδες μόνο το 2% προπολεμικά, το 63% κατά το έτος 1941-42. Από 0 έως 600 θερμίδες ουδείς προπολεμικά, το 15% το έτος 1941-42. Το 1941 τα έξοδα κατοχής που πλήρωνε η Ελλάδα στους Γερμανούς έφταναν το 40% του εθνικού εισοδήματος, ενώ τον επόμενο χρόνο το 90%. Η κυβέρνηση για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της έκοβε συνεχώς καινούριο χρήμα. Ο πληθωρισμός έφτασε σε απίθανα ύψη ως την απελευθέρωση. Οι τιμές των προϊόντων είχαν ανέβει χιλιάδες φορές πάνω από την προκατοχικά. Για παράδειγμα, για να αγοράσει κανείς μια οκά ψωμί τον Απρίλιο του 1941 έδινε 10 δραχμές, ενώ το Σεπτέμβρη του 1944 έπρεπε να δώσει 153 εκατομμύρια δραχμές. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή της νεοελληνικής ιστορίας με επιπτώσεις μέχρι σήμερα. Απόδειξη ότι οι επιπτώσεις είναι μέχρι σήμερα είναι ότι η Ελλάδα του 1938 είχε μια δραχμή 50 φορές ισχυρότερη από τη δραχμή του 2002. Με την πτώχευση του 1945 έγινε διαγραφή 9 μηδενικών από τα χαρτονομίσματα του κατοχικού υπερπληθωρισμού. Για την ακρίβεια, τα 50 δισεκατομμύρια δραχμές έγιναν μία δραχμή. Όταν το γερμανικό μάρκο υποτιμήθηκε μόνο με ισοτιμία 1 προς 10, δηλαδή τα 10 Reichmarks έγιναν 1 Deutschmark. Στη συνδιάσκεψη της ειρήνης των Παρισίων του 1946, η 19 μελής διασυμμαχική επιτροπή των νικητών του πολέμου επιδίκασε στην Ελλάδα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 38 για πολεμικές επανορθώσεις. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αυτό το ποσό ισοδυναμεί με 309 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας μέχρι το 2014. Μόνο για τις πολεμικές επανορθώσεις. Οι συνθήκες ειρήνης στο Παρίσι περιλάμβαναν επιπλέον των πολεμικών επανορθώσεων και εδαφικές προσαρμογές. Τα Δωδεκάνησα τελούσαν υπό Ιταλική κατοχή από το τέλος του Ιταλοτουρκικού πολέμου του 1912. Όμως, στις 27 Ιουνίου του 1946, οι Υπουργοί Εξωτερικών των Μεγάλων Δυνάμεων αποφάσισαν την παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1947 με την υπογραφή των συνθήκων του Παρισιού και στις 31 Μαρτίου του 1947 έγινε η τελετή παράδοσης από τους Βρετανούς στους Έλληνες. Στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου το 1953 οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σοβιετική Ένωση, Αγγλία και Γαλλία, διέγραψαν το 70% και αναδιάρθρωσαν το υπόλοιπο 30% του δικού τους χρέους. Επιπλέον η Γερμανία πέτυχε την αναβολή πληρωμής πολεμικών επανορθώσεων μέχρι την ένωση των δύο Γερμανιών που έγινε το 1990 και επικυρώθηκε με τη Συμφωνία 2+4 στη Μόσχα. Μάλιστα το 1990 η Γερμανία υποσχέθηκε από πληρωμή εξωτερικού χρέους μεταξύ 1996 και 2010, το οποίο αρνείται να πληρώσει στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Έτσι προκύπτει η δεύτερη κατηγορία γερμανικών οφειλών στην Ελλάδα, επανορθώσεις για τις καταστροφές της υποδομής της χώρας. Βάσει της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας μόνο για τις επανορθώσεις ανέρχονται σε 6.741 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ του 1938.
με τόκους υπολογισμένους μέχρι το τέλος του 2014, οι καθαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας ανέρχονται σε 309 δισεκατομμύρια 498 εκατομμύρια ευρώ. Σημειωτέο ο ανωτέρω προσδιορισμός δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις ούτε για τα κατοχικά δάνεια, ούτε για τις αποζημιώσεις στα θύματα. Η δικαιοσύνη απαιτεί να σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει το χρέος της στη Γερμανία, μέχρι να αρχίσει η Γερμανία να πληρώνει το δικό της χρέος στην Ελλάδα. Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.